αυτό το τμήμα θα ασχοληθούμε κυρίως με ασκήσεις και ελάχιστα στη θεωρία. Θα λέμε λίγο θεωρία, αλλά κυρίως με ασκήσεις. Άσκηση 1. Να βρεθεί ο ελάχιστος θετικός ακέραιος είναι σαφές τι ζητάμε. Έχουμε αυτό το σύνολο α, το οποίο είναι άπειρο. Γιατί είναι άπειρο? Διότι το λάμδα και το κάπα μεταβάλλονται στους ακεραίους. Έτσι, είναι άπειρες τιμές το λάμδα, άπειρες τιμές και το κάπα. Και επομένως είναι ένα άπειρο σύνολο. Και θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο. Τι λες, έχεις καμιά ιδέα? Μπορούμε να το κάνουμε σαν μια ευθεία. Για να είναι ευθεία θα πρέπει το κ και το λ, μια ευθεία η οποία θα περνάει από το 0. Ναι. Ναι, αλλά το κ και το λ είναι ακέραια ρυθμή. Είναι ακέραια σημεία πάνω σε μια ευθεία, ναι. Στην ευθεία, αλλά δεν είναι όλα τα σημεία. Ναι, να βρούμε το ξέστερο ακέραιο. Είσαι για την άλγεβρα? Ναι, άλγεβρα δεν κάνει τώρα. Είναι και άλλη έξω? Όχι. Κάτσε. Λοιπόν, κάνουμε ασκήσεις σε αυτό το τμήμα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Ασκήσεις κυρίως και θα λέμε και λίγο θεωρία, από δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και είχαμε αρχίσει με αυτή την άσκηση. Παίρνουμε αυτό το σύνολο, κάτι μοιάζει σαν γραμμικός συνδυασμός του 52 και του 30, αλλά οι συντελεστές είναι ακέραιοι. Είναι οι ακέραιοι γραμμικοί συνδυασμοί, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την έκφραση, του 52 και του 30. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το σύνολο και θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο θετικό στοιχείο. Εντάξει, ας το πάμε διαισθητικά καταρχήν. Ο ελάχιστος θετικός ακέραιος ποιος είναι? Πώς είναι το μικρό σου? Χρήστος. Πώς? Χρήστος. Εσύ? Γιώργος. Ελάχιστος θετικός ακέραιος γενικά ποιος είναι? Ο ένα. Είναι δυνατόν να είναι το 1? Άμα είναι το 1, τελειώσαμε. Θα πούμε το 1 και τελείω. Είναι το 1 μέσα εδώ πέρα, Γιώργο, ή δεν είναι? Τι λες? Όχι. Γιατί? Τι εννοεί, ένα το επειδή έχω λίγο μέσα στην κόλλα, τι εννοείται? Η άσκηση λέει, θα το ξαναπάω από την αρχή, σιγά σιγά, μην πιάσουμε. Έχουμε το σύνολο α κεφαλαίο. Ποιο είναι αυτό το σύνολο? Κοίταξε. Λάμδα 52 συν κάπα 30. Όπου κάπα και λάμδα είναι ακέραιοι όμως. Δηλαδή μοιάζει αυτό από τη γραμμική άλγεβρα ότι είναι γραμμικοί συνδυασμοί του 52 και του 30. Δεν το λέμε έτσι για να έχουμε τις ορολογίες σωστά. Είναι ακέραιοι γραμμικοί συνδυασμοί, θα μπορούσε να λεχθεί. Αυτό είπα.
του 52 και του 30. Έκανε μια παρατήρηση ο Χρήστος ότι είναι τα σημεία πάνω σε μια ευθεία που περνάει από το 0, άμα ήταν α, χ και β, ψ, δεν θα ήταν μια ευθεία που περνάει από το 0, περίπου. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυστηρά αυτά, αλλά πάμε να το δούμε διαστητικά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να λύνουμε. Αλλιώς θα πάμε μηχανικά να αρχίσουμε με τι. Έτσι, δεν θα κάνουμε δηλαδή 100 ασκήσεις με το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Όλες οι ασκήσεις δεν μπαίνουν σε καλούπι. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν, αυτή είναι ακέραιη, πολλά. Πολύ ακέραιη. Αν βάλουμε λάμδα ίσον κ ίσον με το 0, θα είναι ο 0. Αν βάλουμε λάμδα ίσον 1 και κ ίσον με το 1, θα είναι 52 και 30, 82. Αν βάλουμε λάμδα ίσον 1 και κ ίσον με το πλην 1, θα βρούμε το 22. Εντάξει, βρίσκουμε διάφορους ακεραίους. Άρα για να βρούμε το 1. Λέμε, για να βρούμε τον ελάχιστο θετικό ακέραιο αυτού του συνόλου, λέμε το εξής, σκεφτόμαστε τελείως στοιχειώδως. Αν ο 1 τυχαίνει να είναι μέσα σε αυτό το σύνολο, είναι αυτός ο ελάχιστος, γιατί γενικά δεν υπάρχει πιο ελάχιστο θετικός ακέραιος. Δεν μιλάμε για το 0. Και έχουμε τελειώσει. Γιατί όμως ο 1 δεν είναι. Αποκλείεται να είναι. Θα πρέπει να λύσουμε την 20 λάμδα 50. Περιμένω να το σκεφτείτε. Πώς θα το σκεφτώ. Αν ω ανήκει στο α, τότε το λάμδα επί 52 συν κ επί 30 αισούται με το ω για κάποια. Κ λάμδα ακεραίος. Εντάξει. Τότε όμως λάμδα επί 52 άρτιος κάπα επί 30 άρτιος συνεπάγεται ωμέγα άρτιος. Άρα το 1 δεν ανήκει στο α. Είναι καθαρό αυτό. Άρα ξεμπερδεύουμε, δεν γίνεται το 1. Ωραία, αλλά άρα θα είναι 1, 2, 3 και τα λοιπά. Το 1 το αποκλείσαμε. Τι άλλο λέτε. Το 2. Μήπως είναι το 2. Το εντάξει, το 2 θα μπορούσε να ήταν. Με αυτό το επιχείρημα τουλάχιστον δεν το απορρίπτουμε. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει να βρούμε εμείς κάπα και λάμδα που να το φτάνουμε, να το πιάνουμε το 2. Γιατί, εντάξει, το 2 θα μπορούσε να ήταν γιατί είναι άρτη, όλο άρτη είναι εκεί. Ναι, αλλά άμα δεν ήταν ο 4, ήταν ο 6. Δηλαδή, ό,τι λάμδα και κάπα και να πάρουμε, να είναι πολλαπλάσια του 4, είτε 4 και παραπάνω. Ή να είναι πολλαπλάσια του 8. Τι θα κάνουμε. Ναι. Αν εσύ τώρα βρεις, σου έρθει η επιφύτηση και βρεις κάποιο κάπα και κάποιο λάμδα, ώστε να είναι 2, τότε εντάξει. Ναι. Αν αναλύσουμε το 52 και το 30 σε γινόμενο του 2. Ναι. Σε γινόμενο του 2. Του 2. Ή σε γινόμενο πρώτων αριθμών. Ναι. Βγάζαμε το 2 κοινό παράγοντα. Λες λοιπόν.
32 λες εσύ, έτσι. Έχω. Ίσον 2 επί 26. Έτσι δεν είναι. Ίσον 2 επί 2 επί 13. Ας το νούμερο πρώτο. Και λες και το άλλο, έτσι, 30. Ίσον 2 επί 15. Ίσον 2 επί 3. Επί 5. Ωραία. Από τη στιγμή που το 15 είναι περιττός, θα μπορούσε η παρένθεση να μας δώσει ένα με κάποιο τρόπο αν είχαμε τους σωστούς συνδυασμούς. Οπότε θα υπάρχει. Μισό λεπτό. Λες το εξής. Ποια παρένθεση. Άμα το βγάζαμε και τον παράγοντα το 2. Μετά. Δηλαδή να κάνουμε 2. Πες μου τι να γράψουμε. 2. Παρένθεση. Λάμδα. Επί 26 ή 2 επί 13. Εντάξει, 2 επί 13. Ναι. Συν κάπα επί 3 επί 5. Ναι. Ίσον με 2. Βάζουμε ένα ερωτηματικό λίγο. Μπορεί όμως να μην υπάρχουν ακέρι κάπα και λάμδα. Για να είναι όλη αυτή η ποσότητα ένα. Υπάρχουν. Τι λογικά. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Ναι, αλλά... Επειδή με βάση τα προηγούμενα που είχαμε κάνει, το ένα είναι άρθρο, το άλλο είναι περιττό. Θα μπορούσε να μας δώσει περιττό. Γιατί. Γιατί το κάπα επί 30... Όχι, περιττός θα μπορούσε να ήταν. Ναι. Εντάξει, περιττός. Άρα δεν αποκλείουμε. Αλλά γιατί να είναι, δεν το αποκλείουμε το ένα, αλλά ούτε και είμαστε και σίγουροι. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άμα δεν είμαστε σίγουροι, τι. Μπορεί να είναι περιττός βέβαια, αν να είναι 2013. Να πούμε μετά να το πάμε τη λάμδα επί 2 επί 13 συν κάπα επί 3 επί 5 ίσον 1. Και να λύσουμε αυτό που είναι πιο. Ναι, και θα υπάρχει λύση. Έχεις μια ιδέα. Πήγε το πρώτο, υποθέσαμε ότι η λάμδα επί 32 άρτιος, κάπα επί 30 άρτιος ή το κάπα επί 3 επί 5, δεν ξέρουμε αν είναι άρτιος. Μπορεί να είναι και άρτιος και περιττός. Ανάλογα με την επιλογή μας. Ναι. Ναι, έχουμε αυτή την ευχαίρεια όμως, ή άρτιος ή περιττός, αφού δικαιούμαστε να βάλουμε κάπου ό,τι μας καπνίζει. Ναι. Ναι. Αλλά το ότι αυτός είναι περιττός ή άρτιος και τούτο είναι πάντα άρτιος, δεν μας λέει ότι μπορεί η επιλογή να είναι τέτοια ώστε να μας κάνει ένα αυτό, γιατί μπορεί να είναι και τρία, μπορεί να είναι και πέντε. Πιο κάτω να μην μπορούμε να πάμε. Δεν μπορεί. Άρα τι κάνουμε. Λοιπόν, ερώτημα λοιπόν, υπάρχουν κάπα λάμδα έτσι ώστε λάμδα
2, 13, συν K, επί 3, επί 5, μας κάνει 1. Έτσι, αφού ο Χρήστος το μετασχημάτισε έτσι το πρόβλημα, δηλαδή 26 επί λάμδα, συν 15 επί K, ας κάνουμε κάποια δοκιμή. Ας υποθέσουμε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γιατί το να σας πω εγώ κάνουμε αυτό και αυτό δεν έχει. Πρέπει να προχωρήσετε εσείς, ας πούμε. Το στοιχειώδες που είναι να κάνει κανείς είναι να κάνει κάποια δοκιμή, να δει πώς πάει το ζήτημα. Έτσι. Εάν βάλουμε λάμδα ίσον 1 και κάπα ίσον 1, θα βρούμε μεγάλο, γιατί 26 και 15. Αν βάλουμε όμως κάπα ίσον με το πλην 1, θα βρούμε 26 πλην 15, πάλι είναι αρκετά. Αλλά αν βάλουμε κάπα ίσον με το 2 και λάμδα ίσον με το πλην 1, θα βρούμε πόσο. 4. Θα βρούμε 4. Άρα το λιγοστέψαμε αρκετά το ζήτημα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μήπως μπορούμε να βάλουμε και τίποτα παραπάνω. Λογικά, όσο μεγαλύτερη είναι η αριθμή, τόσο πιο πολύ θα πλησιάζουμε κοντά να τα έχουμε μικρότερη απόκληση. Εμείς τι θέλουμε να είναι. Θέλουμε. Να εξετάσουμε. Εάν η εξίσωση με 26 λάμδα και 15 κάπα ίσον 1 έχει ακέραιες λύσεις. Δεν έχει απλώς λύσεις, γιατί μπορούμε να πάρουμε κάπα ίσον με το 7 και να λύσουμε ως προς λάμδα και να βρούμε έναν ρητό αριθμό. Δεν θέλουμε όμως, θέλουμε ακέραιες λύσεις. Μάλιστα. Ας το ψάξουμε. Συνεπάγεται. 2 επί 13 επί λάμδα συν 3 επί 5, επί κάπου, ίσον 1, ναι. Αν μπορούμε το 2 και το 3, αν έχουμε το 3 και το αφαιρέσουμε το 2, θα μας δώσει 1. Δηλαδή, αν βάλουμε έναν αρνητικό κάπα, δηλαδή, αλλά πρέπει να είναι και ο κέριος κιόλας. Δηλαδή, αν ας πούμε ήταν το μείον 5 και στο άλλο ήταν το 13, αν το κάνω κάπως έτσι, δηλαδή το σκέφτομαι. Όταν χρησιμοποιήσουμε το 2 και το... ή όχι, όχι. Όχι, δεν γίνεται. Οποτεδήποτε έχετε κάποια ιδέα ή κάτι, με διακόπτετε έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντως μπορούμε να κάνουμε το εξής. 26 δια 15. Ας κάνουμε τη διαίρεση. Τι είναι ακέραια διαίρεση που μαθαίνουμε στο σχολείο. Έτσι, μία. Μία 15-15 από 26. Άρα, το 26, κοιτάξτε, γιατί ο αλγόριθμος της διαίρεσης λέει 26 ίσον 1 επί 15 συν 1. Ωραία. Αυτό τώρα, εάν το υπόλοιπο ήταν 1, τότε θα τρίβαμε τα χέρια μας. Διότι, κοιτάξτε τι θα μπορούσαμε να γράψουμε. Να γράψουμε 26 επί 1 πλην 1 επί 15 ίσον 11. Τώρα είναι το σωστό. Εάν όμως ήταν 1, θα ήταν παίρναμε ως κάπα το 1 και ως λάμδα το πλην 1 και θα τελειώνουμε. Συμφωνείτε?
ωραία, δεν μας κάνει μέχρι εδώ, αλλά ας συνεχίσουμε να πάρουμε το 15, το 15, ίσον άμα διαιρέσουμε το 15 με το 11, τι θα μας δώσει, 1 επί 11, συν 4. Πάλι το υπόλοιπο είναι 4. Ωραία, 11. Άμα διαιρέσουμε το 11 με το 4, θα μας πάει 2, 4, 8, 2 επί 4, συν 3. Πάρουμε το 4 και το 3. Γιατί κάθε φορά παίρνουμε το διαιρέτη και το υπόλοιπο. Εδώ πετύχαμε θησαυρό, διότι το 4 γράφεται 1 επί 3 συν 1. Ωραία, το τσακώσαμε. Για να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τι θα έχουμε, 1 ίσον 4 πλην 1 επί 3. Το 3 όμως, από εδώ, γράφεται 11 πλην 2 επί 4. Ίσον λοιπόν, 4 πλην 1, 11 πλην 2 επί 4. Ίσον, κάνουμε τις πράξεις, είναι πλην 1 επί 11. Είναι 1 επί 11. Πόσα τεσσάρια έχουμε, 2 και 1, 3. Θα πάει με συν, έτσι δεν είναι. Συν 3 επί 4. Το 11, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Το 11 το αντικαταστήσαμε, δεν θέλουμε αυτό. Το 4. Το 4. Το 4 θα έχουμε ίσον πλην 1 επί 11 συν 3. Το 4 είναι 15 πλην 1 επί 11. 15 πλην 1 επί 11. Ίσον. Πόσα είναι δεκάρια, παιδιά? Είναι πλην 1 είναι δεκάρια. Πλην 3, πλην 4, επί 11, πλην 4 επί 11, συν 3 επί 15, συν 3 επί 15. Ωραία. Τα 15άρια τα έχουμε, μας ενδιαφέρουν τα 15άρια, επομένως πρέπει να αντικαταστήσουμε το 11. Ίσον πλην 4. Αντί για 11, τι μπορούμε να βάλουμε? 2 επί 4 συν 3. Το 11 που είναι. 2 επί 4 συν 3. Δεν θέλουμε να εμφανιστεί το 3. Το 11 εκεί. Εδώ έχει εμφανιστεί. Το 11 είναι 26 πλην 15. 26 πλην 15 συν 3 επί 15. Μην ξεχνάμε ότι εμείς είχαμε αυτό που αναρωτιόμαστε, είναι το 15, το 15 και το 26. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται έτσι. Ωραία.
Θα έχουμε ίσον λοιπόν, πόσα 26 άρια είναι, πλην 4 επί 26, τα 15 άρια πόσο θα είναι. Συν 4. Πλην 4 εδώ πέρα και 3, έτσι δεν είναι. Όχι, είναι πλην 4 επί... Πλην 4 επί 15, συν 3 επί 15. Α, είναι 7 επί 15, συν. Αφού είναι πλην 4, συν 3. Ναι, είναι πλην 4, αλλά είναι πλην 5, συν. Πρέπει να κάνουμε πρώτα την πράξη τη παρέθεση. Απλά είναι. Α, έχει δύο πλην. Ναι, τι λέω, βέβαια, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα είναι συν 7, δίκιο έχει. Επί 15. Και όλο αυτό πόσο είναι. Ένα. Άρα βρήκαμε ότι όντως υπάρχουν κάπα και λάμδα. Σας θυμίζει τίποτα αυτό. Αυτό... Δεν θα σας το μαρτυρήσω μέχρι να το θυμηθείτε, αν το θυμηθείτε, μέχρι να το βρείτε. Θα το βρείτε κάποια στιγμή, θα το βρείτε. Δηλαδή τώρα μπορούμε να περιγράψουμε τι κάνουμε. Δηλαδή μας δίνουν, Γιώργο πες μας δύο αριθμούς, κεραίος, όχι τεράστιο, δεν 5 και 7. Άσκηση. Αυτό είναι κλέβεις, γιατί βρήκε μας δυσκολία αυτό, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, να βρεθεί. Ο ελάχιστος. Πόσα κέρδος. Του συνόλου. Κάπα επί 5. Λάμδα επί 7. Κάπα και λάμδα κέρδος. Επειδή οι αριθμοί τώρα είναι τέτοιοι, μπορεί να το υπολογίσετε κάπως. Μήπως το βλέπετε. Ναι, 14 και 15. Τι 14 και 15. Δηλαδή, ο ελάχιστος κάπα... θετικός ακέραιος αυτής της μορφής. Το κάπα 3 και το λάμδα μείον 2. Επομένως είναι ένα λες. Ναι. Υπάρχει ποια είναι το 1. Άρα είναι ο 1. Γιατί με την προηγούμενη λογική δεν μας αποκλεί ότι θα πρέπει να είναι ότι άρτιος μπορεί να είναι τέτοιο. Απάντηση λοιπόν. Είναι το 1 για κάπα ίσον 3 πλην 2. Έτσι. Ναι, αλλά αφού σε διευκόλυνε πάρα πολύ ο Γιώργος, αν δεν έδινε τέτοια και έδινε το, αυτό που λέγαμε στην αρχή, τι κάνει. Να κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο. Δουλεύει πάντα ο ίδιος τρόπος. Για να πούμε δυο άλλους, ας πούμε κάποιους μεγαλούτσικους. Εδώ δηλαδή τι θα κάναμε. Εδώ θα κάναμε το εξής. Το πρέπει να είναι και απλό. Ας πούμε είχαμε το... Το μεγαλύτερο θα παίρνανε 7 δια 5. 1 και υπόλοιπο 2. Είχαμε λοιπόν 7 ίσον 1 επί 5 συν 2. Δεν είναι 1 το. Το 2 το 5 το 2. Δηλαδή 5 δια 2 πόσο θα ήταν. Ίσον 2 επί 2 συν 1. Οπότε θα κάνουμε την αντίστροφη διαδικασία. Θα λέγαμε λοιπόν 1 ίσον 5 πλην 2 επί 2. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους αριθμούς 7 και 5. Άρα για τον 5 δεν έχουμε πρόβλημα που υπάρχει εδώ πέρα και παίζει. Το 2 όμως δεν μας αρέσει, γι' αυτό θα το αντικαταστήσουμε από το υπόλοιπο. Ίσον
5 γίν 2 επί 7 γίν 5. Τώρα έχουμε όλο 7 και 5. Ίσον 5 γίν 2 επί 7 συν 2 επί 5. Ίσον 3 επί 5 γίν 2 επί 7. Και έτσι φτιάξαμε το 1 κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό, παιδιά, είναι ο αλγόριθμος του Ευκλήδη για την εύρεση του μέγιστου του κοινού διαιρέτη. Δεν ξέρω αν είχατε τύχει να το διαβάσετε κάτι τέτοιο ή να το έχετε ακούσει. Δηλαδή, σημείωση ο ελάχιστος θετικός ακέραιος του συνόλου κάπα α και λάμδα β είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης το α και το β. Όλο αυτό όμως σηκώνει τώρα να πούμε και κάποια θεωρία για να γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ο τρόπος που βρίσκουμε τα κάπα και λάμδα είναι με τον αλγόριθμο του Ευκλήδη, την εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, να συνεχίσουμε.